Το Κυργιστάν είναι μια χώρα 6 εκατομμυρίων στην Κεντρική Ασία που συνορεύει με Κίνα, Καζακστάν, Τατζικιστάν και Ουσμπεκιστάν. Πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, αλλά πλέον κάποια από τα δυτικά πρότυπα έχουν περάσει στην κοινωνία, όπως για παράδειγμα οι αισθητικές επεμβάσεις. Αρκετές Κυργίζιες επισκέπτονται τους πλαστικούς χειρουργούς. Κοίταξα τις φωτογραφίες και αναρωτήθηκα πώς γίνεται να έχουν όλες τόσο εκφραστικά μάτια, ενώ τα δικά μου είναι σχεδόν κλειστά και μοιάζουν να μην φαίνονται. Θέλω τα χαρακτηριστικά μου να είναι πιο ορατά στις φωτογραφίες. Νομίζω ότι θα αλλάξει την ζωή μου. Θα λατρέψω περισσότερο τον εαυτό μου. Θα με θαυμάζω περισσότερο. Ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Μπίσκεκ, οι αισθητικές επεμβάσεις εμφανίζουν αλματώδη αύξηση. Υπολογίζεται ότι σε αιτήσια βάση φθάνουν ή και ξεπερνούν τις 4.000, ενώ τη μεγαλύτερη ζήτηση έχει η βλεφαροπλαστική. Στόχος των περισσότερων γυναικών είναι να αποκτήσουν περισσότερο όγκο στα βλέφαρα. Ο αριθμός πλαστικών επεμβάσεων αυξάνεται με την ώρα. Αισθανόμαστε τη διαφορά στις πλαστικές επεμβάσεις σε καθημερινή βάση. Σε πολλές ασιατικές χώρες η συγκεκριμένη επέμβαση εμφανίζεται στην κορυφή των προτιμήσεων λόγω του σχήματος των βλεφάρων του πληθυσμού. Οι Κυργίζοι πλαστικοί έχουν να υπερηφανεύονται ότι λόγω του πλήθους των επεμβάσεων που έχουν κάνει αναλογικά με τον πληθυσμό, είναι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη νέων μεθόδων προς όφελος των πελάτων τους. Έκανα την πρώτη μου επέμβαση όταν έγινα 16. Ήταν το 2006 και ήταν δώρο της μητέρας μου. Το Κυργιστάν είναι κατά τεκμήριο μια μουσουλμανική κοινωνία, κάτι που σημαίνει ότι τέτοιου είδους επεμβάσεις θα έπρεπε να είναι απαγορευμένες ή έστω λιγότερες. Όμως η εικόνα είναι διαφορετική. Νομίζω ότι ο πόθος για ομορφιά είναι μια παγκόσμια τάση. Φυσικά αυτό οθεί πολλές να αλλάξουν την όψη τους. Αν κοιτάξουμε βαθύτερα, αυτές οι γυναίκες δεν αποδέχονται τον εαυτό τους. Οι γυναίκες στην Κυργιζία διαφορούν για τις όποιες κριτικές σε αυτή την τάση. Ενδιαφέρονται να βελτιώνουν την εμφάνισή τους.